Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχήν, να έχουμε όλοι καλό φθινόπωρο με υγεία, εύχομαι. Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, να σας καλωσορίσουμε στην Πετρούπολη. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των φορέων, των σωματείων της πόλης μας, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Αρχικά, εκλεκτοί καλεσμένοι μας, επιτρέψτε μου να αποκαταστήσω μια ιστορική παρεξήγηση, συστήνοντάς σας την Πετρούπολη. Πολλοί μέχρι και σήμερα έχουν την εντύπωση ότι το όνομά της αντικατοπτρίζει τη δομή του εδάφους της και τη λειτουργία μέχρι το 1977 των Λατομείων, δηλαδή ότι βρισκόμαστε στην πόλη της Πέτρας. Η ιστορική αλήθεια όμως είναι ότι το όνομα προκύπτει από τη σύνθεση του ονόματος Πέτρος και της λέξης πόλης. Η ονοματοδοσία έγινε από το γιο του Πέτρου Γιάνναρου, ιδρυτή της αθηναϊκής εφημερίδας Εσπερινή, που για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1933 δημοσίευσε πληροφορίες για τα οικόπεδα που θα έδινε στους αναγνώστες της με την προσκόμιση κουπονιών μέσω της εφημερίδας. Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη διαβίωση, όπως η αποχέτευση, το νερό, ο φωτισμός, για τη μόρφωση, την άθληση, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία των φτωχών τότε στην πλειοψηφία τους κατοίκων, κατά κύριο λόγο, οφείλονται στους αγώνες που έδωσε ο λαός της Πετρούπολης σε βάθος δεκαετιών και μάλιστα με μπροστάρι για πάρα πολλά χρόνια τον επίτιμο Δήμαρχο Πετρούπολης, τον Νίκο τον Παξιμαδά. Η πόλη μας αυτή τη στιγμή έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Αξιοσημείωτο είναι ότι βάσει των δύο τελευταίων απογραφών, η Πετρούπολη είναι από τους ελάχιστους δήμους της χώρας μας που έχει προσάυξηση πληθυσμού. Πολλά ζευγάρια διάλεξαν να έρθουν να μείνουν εδώ με τα παιδιά τους και μαζί με αυτά των παλαιότερων κατοίκων έχουν κάνει τη σημερινή Πετρούπολη παιδούπολη. Η πραγματικότητα αυτή μας χαροποιεί, αλλά μας γεμίζει εννοείται και ευθύνες. Η πόλη μας κυρίως κατοικείται, όπως και σχεδόν όλη η Δυτική Αττική, από λαϊκά στρώματα. Από εργαζόμενους που πασχίζουν καθημερινά για το μεροκάματο, είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, και στερούνται αρκετά για να τα φέρουν βόλτα με τις οικογένειές τους. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να πούμε ότι όσοι ζούνε, όσοι εργάζονται στην Πετρούπολη και συνολικά στη Δυτική Αθήνα, δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Δεν νοείται εμείς και τα παιδιά μας να στερούμαστε το δικαίωμα για να έχουμε τις σωστές συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα ζωής που αξίζει κάθε άνθρωπος στον 21ο αιώνα, με τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο ταυτόχρονα να μην απολαμβάνουμε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές. Ο Δήμος μας εξαντλεί όλες τις δυνάμεις του για να είναι δίπλα στους δημότες. Κόντρα στην ελλιπή χρηματοδότηση, την παράνομη παρακράτηση περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ από την ετήσια χρηματοδότηση και από τους θεσμοθετημένους πόρους. Την υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών, αφού στο Δήμο μας λείπουν πάνω από 60 εργαζόμενοι με βάση τον οργανισμό, με συνέπεια να μην είναι εφικτό να προσφέρουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που δικαιούνται οι κάτοικοι σε σημαντικούς τομείς, όπως στην τεχνική υπηρεσία, στην καθαριότητα, στην κοινωνική πολιτική και αλλού. Κύριε Χαρδαλιά, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, γνωρίζετε πως οι ελλείψεις και τα προβλήματα στην Πετρούπολη και στην ευρύτερη περιοχή είναι πολλά, οξυμένα και βέβαια χρονίζοντα. Εμβληματικό είναι αυτό της λειτουργίας της Κομματερής για πάνω από 60 χρόνια, όπου σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2014 τη χαρακτήρισαν ως μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρωπίνου πόνου για τις επόμενες τουλάχιστον τρεις γενιές. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των ρήπων που γίνονται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δείχνουν σημαντική επιβάρυνση στην περιοχή μας. Σύμφωνα με ιατρικές γνωματεύσεις, οι νεοπλασίες πολλαπλασιάζονται και θα έπρεπε βάσει επιστημονικών δεδομένων να έχει κλείσει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Παρά τις υποσχέσεις όμως που ακούμε διαχρονικά για το κλείσιμο του Χιτά Φυλής, ανοίγουν συνέχεια νέα κύτταρα, λειτουργεί ο μοναδικός αποτεφρωτήρας μολυσματικών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα, σχεδιάζεται επέκτασή της και προσθήκη νέων μονάδων καύσης, δηλαδή αύξηση της καρκινογόνας παρουσίας. Είναι τεράστιες οι ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών που στηρίζουν αυτή την κατάσταση και την ίδια πολιτική εδώ και δεκαετίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, λήγει η 20ετή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Έδσινα για την παραχώρηση της έκτασης και γενικότερα της ΟΕΔΑ. Θα θέλαμε να λάβουμε κάποιες απαντήσεις σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει για αυτό. Θα επεκταθεί η σύμβαση ή υπάρχουν
κάποιοι άλλοι σχεδιασμοί. Όπως επίσης και με την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων ή με την επιδημιολογική μελέτη για την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, η οποία δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί. Για εμάς, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πρώτιστα πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα. Οι διαχρονικά ασκούμενες πολιτικές, αντί να έχουν ως κριτήριο τις ανάγκες του λαού, την προστασία της υγείας μας, του περιβάλλοντος, έχουν τα κέρδη των επιχειρηματιών οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για κάποιους τα σκουπίδια, όπως έχουν δηλώσει ευθαρσώς, είναι χρυσορυχείο. Άλλωστε, ο συνολικός τζίρος για τις νέες υποδομές και για τον νέο εξοπλισμό προβλέπεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σημαντικό θέμα για την πόλη μας, αλλά και τους άλλους δήμους της δυτικής περιοχής, είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση. Το 2015, μάλιστα, θερμίσαμε και μία απώλεια. Από το 2018 έχει εγκριθεί σχετική μελέτη, με κόστος 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί. Απαιτούμε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, γιατί έχουν ως στόχο την προστασία της ζωής, πρώτα και κύρια, αλλά και της περιουσίας του λαού της Πετρούπολης και της Δυτικής Αθήνας, βέβαια, συνολικά, γιατί αφορά όλη η μελέτη. Απορρίπτουμε την κοινική κατεύθυνση, η οποία πρακτικά μας λέει ότι στη βάση κόστους-οφέλους είναι καλύτερο να αποζημιώνεται μια λαϊκή περιουσία παρά να γίνονται έργα υποδομής. Όπως ξέρετε, το ποικίλο όρος αποτελεί έναν από τους δυστυχώς ελάχιστους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου στην Αττική. Αποτελεί καθήκον όλων μας η ολόπλευρη προστασία του. Είτε αυτή αφορά την αντιπυρική θωράκισή του, που για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται και τα ανάλογα κονδύλια, είτε τη διαφύλαξή του από οργανωμένα συμφέροντα επίδοξων καταπατητών. Είναι χαρακτηριστικό νοοτροπιών και καταστάσεων το γεγονός ότι εκτός από ιδιώτες προσπαθεί να βάλει χέρι στην δημόσια και δασική έκταση του ποικίλου όρους ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμός Θεοτόκου που βρίσκεται στη Λαμία. Αρχικά διεκδικούσε 300 στρέμματα. Σε όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει, τα 300 στρέμματα έχουν γίνει 7.500 και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το ελληνικό δημόσιο, αφορά το Δήμο Πετρούπολης, το Δήμο Περιστερίου, το Δήμο Χαϊδαρίου, το Δήμο Ασπροπύργου. Προσπάθεια προστασίας του ποικίλου όρους είχε κάνει, και πρέπει να το αναφέρουμε, ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Τζόκας, ο οποίος, χωρίς να είναι στις στενές αρμοδιότητες της περιφέρειας να ασχοληθεί με το ζήτημα, συνέδραμε, βοηθώντας μας να συγκαλέσουμε τα συναρμόδια Υπουργεία και να ζητήσουμε να βρεθεί η πρόσφορη νομοθετική λύση, η οποία θα δώσει μια και καλή τέρμα στις ωρέξεις των καταπατητών. Κάτι αντίστοιχο ζητάμε και από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Μία από τις ζωτικότερες και για τους δημότες της Πετρούπολης είναι η υγεία. Όπως προανέφερα, η συντριπτική πλειοψηφία των συνδημοτών μου είναι εργαζόμενοι. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν συνεχώς από το ειστέρημά τους για το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Είναι υποχρέωση κάθε βαθμίδας του κράτους να φροντίζει ώστε να παρέχονται ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες από δημόσιες δομές και όχι να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, να αυξάνονται δηλαδή με λίγα λόγια τα κέρδη των ιδιοκτητών τους. Ο Δήμος μας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει παραχωρήσει έκταση, έχει παραχωρήσει οικόπεδο προετών, στο οποίο και δημιουργήθηκε ένα κέντρο υγείας, το οποίο δυστυχώς σήμερα, με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί, είναι ένα κτίριο φάντασμα. Στερούμαστε λοιπόν μια πόλη 80.000 κατοίκων, ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Κυρίες και κύριοι, η μέρημνά μας δεν αφορά μόνο τους συνανθρώπους μας, αλλά και τους τετράποδους φίλους μας. Όπως έχουμε γνωστοποιήσει με σχετικό έγγραφο και στη διοίκηση της Περιφέρειας, θέλουμε σε εφαρμογή του νόμου 4830 του 2021 να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ένα ασφαλές καταφύγιο ζώων συντροφιάς. Ζητήσαμε λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης την παραχώρηση 6 ανεκμετάλλευτων στρεμμάτων που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Δυστυχώς, με προσχηματικές αιτιολογίες ότι είναι χώρος ταχείας επέμβασης για το στρατό, λάβαμε αρνητική απάντηση. Επανήλθαμε και λάβαμε εκ νέου την ίδια απάντηση. Κύριε Περιφερειάρχη,
Όπως έχετε αναφέρει και σε δημόσια τοποθέτησή σας, τα αδέσποτα αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Αττικής. Εμείς μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης του προβλήματος, ζητάμε και τη δικιά σας συμβολή. Όπως ξέρετε, μέσω του ΕΣΠΑ κατασκευάζεται το 17ο νηπιαγωγείο, όμως οι ανάγκες στέγασης και των μονάδων προσχολικής αγωγής είναι μεγάλες. Ζητάμε τη συνδρομή σας ώστε να λυθεί το κτηριακό πρόβλημα που από το 1996 αντιμετωπίζει το 1ο νηπιαγωγείο. Έως το τέλος του 2024, οι κτηριακές υποδομές θα έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη και ετούμαστε να μας χρηματοδοτήσετε είτε από το ΠΟΔΟΕ είτε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 21-27 την ανέγερση του 9ου νηπιαγωγείου. Ζητάμε τη βοήθειά σας στην απαλωτρίωση περαιτέρω οικοπαίδων που εδώ και δεκαετίες ο Δήμος μας έχει χαρακτηρίσει ως χώρο για να χτιστούν νηπιαγωγεία. Ζωτικής σημασίας θέμα για την Πετρούπολη και την ευρύτερη περιοχή όμως είναι η ολοκλήρωση του ημιτελούς δημοτικού σταδίου Πετρούπολης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Υπάρχει η αναγκαία μελέτη. Το σχετικό κονδύλι είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, οπότε είναι επιτακτικό να γίνουν άμεσα οι ενέργειες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν τα έργα εκβραχισμού. Έτοιμες μελέτες, όπως είπα, και σχετική πίστοση υπάρχει και για τη βελτίωση και των υπόλοιπων αθλητικών χώρων που διαθέτουμε στην Αγία Τριάδα. Απομένει η σύναψη σύμβασης για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες που θα αναβαθμίσουν τους αθλητικούς μας χώρους. Διαθέτουμε το όραμα. Διαθέτουμε τις απαραίτητες εκτάσεις, έχουμε το αναπτυξιακό σχέδιο που θα υπηρετήσει την νεολαία της πόλης μας και όχι μόνο όσον αφορά την ανάγκη του πολιτισμού. Μπορεί ο συγκεκριμένος πολυχώρος να φιλοξενήσει όχι απλά τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και αθλητικούς συλλόγους, αλλά κλιμάκια ομοσπονδιών, εθνικές ομάδες. Μπορεί να γίνει κυριολεκτικά ένας μικρός Άγιος Κοσμάς. Για να γίνει όμως πραγματικότητα, είναι ανάγκη, κύριε Περιφερειάρχη, και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να επιταχύνουν τις διαδικασίες και βέβαια να εξασφαλιστεί και η απαραίτητη χρηματοδότηση. Κυρίες και κύριοι, όπως σας ανέφερα, στην Πετρούπολη κατοικούν πολλοί νέοι άνθρωποι. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες σε αθλητικές υποδομές είναι μεγάλες. Το κλειστό γυμναστήριο Νίκος Παξιμαδάς πλέον δεν αρκεί για να τις καλύψει. Χρειαζόμαστε ένα ακόμα. Ο Δήμος έχει υπόψη του δύο χώρους, έχει ετοιμάσει την προμελέτη και ζητάμε τη βοήθειά σας και τη χρηματοδότηση. Δύναμή μας είναι ο ίδιος ο λαός της πόλης μας. Με αυτόν διαδηλώσαμε στις 13 Απρίλη, μαζί μπορούμε να κουρελιάσουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τους άδικους νόμους και προσπάθειες να πεταχτούν στο δρόμο συνδημότες μας από εταιρείες που πήραν σε πληστηριασμού στην πρώτη κατοικία τους για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά. Ο Δήμος μας και ο λαός της Πετρούπολης δεν θα επιτρέψουμε, και το λέμε και από αυτό το βήμα, σε κανένα κοράκι να βάλει χέρι στη λαϊκή κατοικία. Με τη στήριξή τους θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για όλα αυτά που μας αξίζουν, για μια καλύτερη πόλη, για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Γιατί, και ολοκληρώνω όπως λένε και οι πρωταγωνιστές σε ένα σκίτσο ενός γνωστού σκητσογράφου του Πάνου Ζάχαρη, όμορφη πόλη είναι η πόλη χωρίς φτώχεια, χωρίς ανεργία. Η πόλη που οι κάτοικοί της είναι χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές διεργασίες στις συνεδρίες σας.